Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Πολύ ωραία διαγώνια μπαλιά αλλαγής παιχνιδιού για τον Ζωάο Πέδρο. Απέναντι στον Σάντος, θα κάνει τη σέντρα, ο οποίος το γυρίζει στο out. Δίνει το ελεύθερο Νικολαίδης, Μίτροβιτς, η κεφαλιά out. Να η απάντηση της ανόρθωσης. Η μπάλα θα πάει κεντρικά στον Ράγιος, έχει στήριγμα τον Ολιβέιρα, κρατάει ο Ισπανός. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Άλβες, βγήκε και πήρε την μπάλα ο Μπρούνο Βάλε, ο οποίος διάβασε τη φάση. Βασιλείου. Μπαλιά για τον Πίεχ, πέρασε, ευκαιρία για τον Πολωνό, το πλασέ με το ένα χέρι ο Κόπριβετς. Ζωάο Πέδρο για τον Ντασίλβα. Δεν πέρασε από τον Σάντος, ο οποίος έκανε κέρια παρέμβαση και παίρνει το φάουλ και την κάρτα. Κόκκινη κάρτα για τον Σεμέδο. Εδώ είναι το επικίνδυνο παιχνίδι για τη σωματική αγκαιρότητα του αντιπάλου. Είδατε πόσο κοντά και με πολύ καθαρό οπτικό πεδίο ήταν στη φάση ο Χρήστος Νικολαίδης, ο οποίος χωρίς σταγμό έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Ζωάο Βίκτορ. Για το Ράγιος, κάνουν τρεις συμπαίκτες του κίνηση, άρχισε να δώσει σε κάποιον από όλους. Τώρα για τον Σάντος, περιμένει ο Άλβες, ο καλό μες στην περιοχή, το πλασέ, η μπάλα στο δοκάρι. Ο Ολιβέιρα συνεχίζει τη φάση στο 26ο λεπτό, η κόντρα και το κόρνερ. Να λοιπόν, μεγάλη φάση στο παιχνίδι για την ανόρθωση στο 26ο λεπτό με τον καλό. Ράγιος για τον Σάντος. Ωραία με στην περιοχή για τον καλό. Θα βγάλει τη σέντρα για τον Γκάμπριελ. Το σούτ αποκρούει σε κόρνερ ο Βάλε. Και τώρα Ζωάο Βίκτορ. Θέλει να κλέψει ο Μπεντόγια. Κράτησε ο αρχηγός της ανόρθωσης. Σάντος. Ενώ ο Μπεντόγια και Ζωάο Βίκτορ είχαν εκεί μια κουβεντούλα και μια ψυμαχία. Ολιβέιρα πρόλαβε την μπάλα, θα κάνει και την σέντρα. Η μπάλα από την κόντρα πάνω στα πόδια του Βινίσιους, στα χέρια του Μπρούνο Βάλε. Μπεντόγια από μια εκτός φάσης μονομαχία. Εδώ ξανά η κόντρα του με τον Ζωάο Βίκτορ, που είναι η αρχή της όλης υπόθεσης. Ακολούθως, καθώς επέστρεφαν προς το μισό του γηπέδου, τους βλέπετε εδώ, νάτι, που αρχίζουν αυτή την κοκορομαχία. Μπαίνει και ο Γκάμπριελ, ο Ζωάο Βίκτορ με τον Μπεντόγια και το σπρόξιμο από τον Ζωάο Βίκτορ. Αν αυτό είχε υποπέσει στην αντίληψη του Νικολαίδη και του, ή του βοηθού του, ο αρχηγός της ανόρθωσης θα ήταν αντιμέτωπος με τιμωρία. Και ο Νικολαίδης έχει φωνάξει κοντά του και τον Ζωάο Βίκτορ και τον Μπεντόγια, απομακρύνει τους υπόλοιπους, κάνει παρατηρήσεις και στους δύο και θα πάει στη σολομόντια λύση της κίτρινης κάρτας σε κάθε έναν από τους ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης και του Απόλλωνα αντιστοίχως. Ερέρο. Βγαίνει πάνω από τον Ζωάο Πέδρο. Ράγιος έκανε τη λάθος πάσα. Πίεχ. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Μπεντόγια. Ευκαιρία. Άρχισε να βγει ο Κόπριβετς. Πέρασε ο Μπεντόγια. Κάνει και το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά, η μπάλα out. Κεφαλιά του Βασιλείου. Ζωάο Βίκτορ πάνω στον Μπεντόγια. Ζωάο Πέδρο περιμένει ο Πίεχ. Τώρα ο Πολωνός απέναντι στον Σάντος. Βρίσκει χώρο για το σούτ. Επιχειρεί είναι άστοχο. Παίρνει φόρο τα Σίλβα, η μπάλα περνάει από το τείχος, έφυγε δίπλα από την εστία όμως του Κόπριβετς. Μπεντόγια στην εκτέλεση. Με το αριστερό έγινε η κεφαλιά, μπλοκάρει σταθερά ο Κόπριβετς στην προσπάθεια από τον Βινίσιους. Σέρτζιο. Γκιέγκιέ τροφοδότησε τον Ζωάο Πέδρο. Αυτός ωραία για τον Μπεντόγια. Μένει όρθιος, πολύ ωραία είδε. Αμακάρι στο αριστερά τον Ντασίλβα. Φέρει την μπάλα στο δεξί, κάνει το σούτ πάνω στον Κόπριβετς. Στο 23ο λεπτό. Τώρα απέναντι στο Βασιλείο έχει χώρο για τη σέντρα. Κάνει την προσποίηση. Ήρθε την μπάλα στο αριστερό και προτίμησε την πάσα στο Ράγιος, ο οποίος βρήκε λίγο χώρο. Η μπαλιά του για τον Κολούγκα, υψωμένη σημαία του βοηθού. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση, ούτε τέρμα από τον Καμπρέρα. Διαφωνεί ο Ρόνι Λέβι. Είναι τρεις ποδοσφαιριστές του ξεκάθαρα εκτεθειμένοι. Είχε λάθος λοιπόν αντίληψη της φάσης ο Ισραηλινός.